Ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, μια ηλικιωμένη γυναίκα σε κατάσταση σοκ, μια αστυνομία που ποτέ δεν κατάφερε την κρίσιμη ώρα να επέμβει λόγω έλλειψης προσωπικού και μια σύλληψη που τελικά έγινε το πρωί της επόμενης ημέρας. Όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα που παρουσιάζει εν έτη 2023 η ενδοχώρα του Ρεθύμνου εξαιτίας της αποψήλωσης των αστυνομικών τμήματων της. Να είναι ένα άτομο δεν αφήνει την... το τμήμα μοναχό και να φύγει. Και να μείνει ένα άτομο δεν είναι πρόβλημα, είναι όλο και την επαρσία για ένα άτομο. Δεν γίνεται. Ενώ είχαν υποσχεθεί ότι θα το ενισχύσουν με αστυνομικούς, δεν έχει γίνει προς το παρόν. Γι' αυτό βρίσκουν και κακοποιοί αφορμή και χασισοφυτεύουν και κλέφτουν και παίρνουν αυτοκίνητα, ό,τι δεν μπορεί να φανταστείς κάνουν. Να στείλει δύναμη, να στείλει άτομα να επαδρώσει το κανονικά το τμήμα. Αυτό είναι. Το τελευταίο περιστατικό που θορύβησε άπαντε σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής σε απομακρυσμένο χωριό του Αμαρίου με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα που κυριολεκτικά φυγαδεύτηκε από συγγενικό της πρόσωπο που έσπευσε στο σημείο έπειτα από παρότρινση του ένα και μοναδικού αστυνομικού που είχε βάρδια και ο οποίος ήταν αδύνατο να κλείσει το αστυνομικό τμήμα για να μεταβεί στο σημείο. Ο ίδιος ο αστυνομικός, πέρα από το διοικητή του που ξεκίνησε από την πόλη για να μεταβεί στο σημείο, φέρεται να ειδοποίησε και την άμεση δράση για την αποστολή δυνάμεων από το Ρέθυμνο. Οι δυνάμεις αυτές δεν έφτασαν ποτέ στο σημείο λόγω άλλων περιστατικών, όπως ισχυρίζονται, που ήταν σε εξέλιξη στην πόλη, με συνέπεια να ανοίξει ο σκός του αιώλου και σήμερα η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης να ζητά από την Ελλάς στο Ρέθυμνο τη διεξαγωγή έρευνας για τη λεπτομερή διερεύνηση όλων των πτυχών του περιστατικού. Έχουμε επισημάνει πολλές φορές τη φυσική και πολιτική ηγεσία να σκύψει πάνω από το πρόβλημα, να στείλει ανθρώπινο δυναμικό να μας ενισχύσει. Γιατί δεν μπορούμε πλέον να δουλεύουμε μόνο με το φιλότιμο. Οι ηλικιωμένοι κάτοικοι της πρώην επαρχίας Αμαρίου εδώ στο Ρέθυμνο, στο άκουσμα κάθε περιστατικού βίας, χάνουν κυριολεκτικά τον ύπνο τους, καθώς γνωρίζουν καλά ότι το αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους ήταν και παραμένει υποστελεχωμένο. Από το σπίτι μου, 300 μέτρα δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος. Ποιο θα δω, και αν τύχει κάτι εμπόδιο, ποιον θα φωνάξω. Αστυνομία, βλέπετε. Τίποτα. Αισθάνονταν ασφάλεια γιατί υπάρχει και παραβατικότητα και ατιμωρησία. Βλέπετε αστυνομικούς να κάνουν ελέγχους. Ναι, σπάνια να κάνουν. Φόβο αισθανόμαστε γενικά ότι έχει ερημό στο Αμάρι. Κάθε βράδυ φαντάζομαι τόπος εδώ πέρα. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Και μπορεί το νέο αστυνομικό τμήμα Αμαρίου στο Φουρφουρά να απέκτησε πρόσφατα νέα στέγη, εν τούτης οι ελλείψεις σε προσωπικό τρομάζουν. Οι οργανικές θέσεις αριθμούν τις 25 και οι κενές ανέρχονται σε 11, με τη Δημοτική Αρχή Αμαρίου και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων να πιέζουν για την ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών. Πάγιο αίτημα του Δήμου μας είναι να έχουμε ένα περιπολικό όλο το 24ωρο εντός του Δήμου Αμαρίου με έστολη αστυνόμευση, διότι το παν είναι να έχουμε την πρόληψη και όχι να πάμε μετά στη συνέχεια με υπηρεσίες ασφαλείας στο θέμα της καταστολής, δηλαδή της αναζήτησης των αρρωστών. Προτού να φτάσουμε να λέμε ότι φταίει η κακιά η ώρα ή η κακιά η χώρα, να καταλάβουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και να μας ενισχύσουν άμεσα. Στην ίδια κατάσταση και ακόμα χειρότερη βρίσκεται και το αστυνομικό τμήμα Αγίου Βασιλείου, περιοχή στην οποία ο πληθυσμός της πολλαπλασιάζεται κυρίως στη θερινή περίοδο.